την έντονη διαφωνία της κυβέρνησης στις αυξήσεις που προτίθενται να επιβάλλουν στις ταρίφες τους οι διαχειρίστριες εταιρείες του λιμανιού της Λεμεσού, εξέφρασε ο Υπουργός Μεταφορών Γιάννης Καρούσος, ο οποίος προανήγγειλε προτάσεις και εισηγήσεις που θα κατατεθούν τις αμέσως επόμενες μέρες, ώστε το κόστος από τις αυξήσεις να μην μετακυλήσει στον καταναλωτή. Τώρα, σαν πολιτική, ναι, διαφωνούμε με αυτές τις αυξήσεις τις οποίες έχουν επιβάλει οι εταιρείες. Οφείλουμε να κάτσουμε να βρούμε λύσεις. Θα διαβουλευτούμε με όλους τους φορείς και εσωτερικά σαν κυβέρνηση για να βρούμε με ποιον τρόπο αυτή η αύξηση δεν θα περαστεί στον καταναλωτή. Ο Υπουργός Μεταφορών, αφού υπέδειξε πως πρόκειται για παγκόσμιο φαινόμενο, αλλά και όρο συμβολέου, κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε διάλογο, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία για το διαμετακομιστικό εμπόριο. Αυτό που κάνουμε εμείς, ετοιμάζουμε και θα αποφασίσουμε τις επόμενες ημέρες, να δούμε αν μπορούμε να υπάρχουν κάποιοι τρόποι, ώστε αυτή η αύξηση να απορροφηθεί στο βαθμό που είναι δυνατόν από εμάς και όχι από τον καταναλωτή. Να περιμένετε προτάσεις και εισηγήσεις στις επόμενες μέρες. Η εμπορικοποίηση του λιμανιού της Λεμεσού, υπέδειξε, έχει φέρει τεράστια ωφέλη στην οικονομία της χώρας και έχει επιλύσει αρκετά από τα προβλήματα που υπήρχαν πριν.